Λοιπόν, λίγο ανάποδα ξεκινούμε σήμερα. Αυτό το κομμάτι που βλέπετε πρώτο, το έχω γυρίσει τελευταίο. Αλλά το βάζω πρώτο. Λοιπόν, έχουμε θεματάρα σήμερα, όπω θα δείτε στη συνέχεια, για το κουτσουμπολιό. Και το γεγονό ότι το κουτσουμπολιό προκύπτει από την κακοήθεια και ότι πρόκειται για μια τοξική και ρηπαρή συνήθεια, ρηπαρή που στο πνεύμα μα. Προτού ξεκινήσω όμω να μιλήσω γι' αυτό, θέλω να δώσω τροφή για κουτσουμπολιό. Ναι. Το είχα προγραμματίσει από πριν και ξέχασα να το πω. Λοιπόν, εδώ στην πόλη που βρίσκομαι, είναι μια πόλη στην Ελλάδα, χρειάστηκα να πάω να φτιάξω τα νύχια μου, το μανικιούρ και να φτιάξω τα μαλλιά μου. Γιατί είδα ότι χθε σχολιάζατε στο χθεσινό βίντεο ότι ήταν πολύ ωραία τα μαλλιά μου και όντω είναι πάρα πολύ ωραία τα μαλλιά μου και ο λόγος που είναι πάρα πολύ ωραία τα μαλλιά μου είναι το γεγονός ότι, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν, πηγαίνοντας σε μια νέα πόλη, έπεσα πάνω σε μία κυρία, η οποία έχει ένα πολύ όμορφο κομμωτήριο, Μαρέλα είναι το όνομα της, η οποία παρακολουθεί το κανάλι μου. <laughs> <laughs> ναι, λοιπόν, είχα ψάξει ε, στο Google search για να ψάξω για τα νύχια μου και έβλεπα τις κριτικές που είχαν, ρε παιδί μου, τα... οι τεχνίτριες νυχιών και είδα ότι οι κριτικές οι οποίες μιλούσαν με θετικά λόγια και για τη δουλειά αλλά και για το ήθος των τεχνητριών νυχιών ήταν περισσότερες στο κατάστημα Natural nail. στη Λάρισα. Ναι, εδώ στη Λάρισα είμαι. Εντάξει, οι κάποιες με έχουν δει, το ξέρω. Λοιπόν, πάω εκεί πέρα, πήγαμε μαζί με τη Γογό, φτιάξαμε τα νύχια μας, μου άρεσαν πολύ οι κοπέλε, εξαιρετικά ευγενικέ, περιποιητικέ, ένα καθαρό περιβάλλον, πολύ ωραίο περιβάλλον. Αυτή δεν είναι πληρωμένη διαφήμιση. Ε, δεν με γνώριζαν οι κοπέλε εκεί πια είναι. Δεν με γνώριζαν. Δεν βλέπει όλο ο κόσμο τα βίντεο. Οπότε του λέω: Θέλω να πάω σε ένα κομμωτήριο, γιατί έχω αυτό το μαλλί, το οποίο στο παρελθόν, όταν έχω ταξιδέψει στο εξωτερικό και έχω παραμείνει, το έχω χαλάσει. Και θέλω ένα, να μου πείτε το καλύτερο κομμωτήριο, κατά τη γνώμη σα, το οποίο να είναι καλό για τα ξανθά μαλλιά, για τα μπαλαγιά σου και όλα αυτά. Και μου λένε το κομμωτήριο Μαρέλα. Οπότε παίρνω εγώ τηλέφωνο, κλείνω ραντεβού, πάω. Είχα πάει μια Δευτέρα μεσημέρι πριν τρει ή μισή εβδομάδε. Και ήταν εκεί μια κοπέλα εξαιρετική κλειό, η οποία δεν με γνώρισε. Με γνώρισε. <laughs> Πιάσαμε την κουβέντα, βρήκαμε κοινά. Έχει και ο μπαμπάστη το ίδιο αυτό, άνω σου που έχω εγώ. Μιλούσαμε, ξέρω εγώ εκεί πέρα. Και ξανακλείνω ραντεβού για να πω το προηγούμενο Σάββατο. Ήταν πάρα πολύ ωραία τα μαλλιά μου. Αλλά επειδή δεν κάνω βίντεο τα Σαββατοκύριακα, δεν τα είδατε τα μαλλιά μου. Και πάω εκεί πέρα και έρχεται μια γλυκύτατη κυρία. Πολύ γλυκιά, πολύ. Ε, ήταν έτσι συγκινημένη. Ε, και έρχεται και μου λέει. Δεν το πίστευα. Όταν μου είπε η Κλέο ότι ήρθατε εδώ, δεν το πίστευα. Είναι η ιδιοκτήτρια του κομωτηρίου, η Μαρέλα, η οποία με περιποιήθηκε προσωπικά. Γνωριστικά με και μου έφτιαξε πάρα πολύ ωραία τα μαλλιά μου. Και μου λέει: Μέχρι να φύγει από τη Λάρισα, γιατί εννοείται ότι θα επιστρέψω πίσω στην Κύπρο σε κάποια φάση του επόμενου μήνε. Θα σου φτιάξω τα μαλλιά σου, θα στα κάνω υγιή. Και μου έκανε πάρα πολύ ωραίο κούρεμα. Βλέπετε, αλλά δεν το κράτησα για να κάνω βίντεο. Δεν πρόλαβα να κάνω βίντεο. Όσοι παρακολούθησαν το webinar στο τρίτο και τέταρτο επίπεδο στη συμμετοχή του Σάββατο. Τα είδα τα μαλλιά μου, που ήταν καταπληκτικά όπω βλέπετε. Λοιπόν, έχουμε πολύ ωραία θέμα σήμερα. Σήμερα θα ξεκινήσουμε την τριλογία τη επικοινωνία. Εντάξει. Το θέμα τη επικοινωνία είναι πάρα πολύ ε, βαθύ. Χαίρετε σε όλου. Πάρα πολύ δύσκολο και περίπλοκο και δεν μπορούμε με ένα webinar να το καλύψουμε. Άρα σήμερα είναι το πρώτο μέρος και του επόμενου δύο μήνες θα ακολουθήσουν τα επόμενα δύο μέρη. Ε, θεωρώ όμω ότι αυτό το μέρο είναι και το πιο σημαντικό. Άντε τώρα, πάμε να κάνουμε το κανονικό βίντεο. Έτσι, θέλετε κουτσομολιό να πάρετε, ρε. Να πάτε στη Μαρέλα να σα φτιάξει τα μαλλιά σα, να πάτε στον Action Online να, να σα φτιάξουν τα νύχια σα και είναι και απλήρωτη διαφήμιση. Από την καρδιά μου, γιατί με εξυπηρετούν οι κοπέλε. Και με, μου έδειξαν αγάπη και είμαι δύσκολη όταν πάω σε ένα νέο μέρο. Και νιώσα πολύ ευπροσδεκτή και πολύ αγάπη. Ευχαριστώ. <laughs> Χαίρετε! Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube που δεν πρέπει να βαρεθώ να σας λέω ότι αν δεν το πράξετε ήδη πρέπει να πατήσετε το κουμπί για εγγραφή γιατί είμαστε πολύ κοντά στους 100.000 συνδρομητές και 30% των ανθρώπων που παρακολουθούν τα βίντεο δεν έχουν πατήσει το κουμπί για εγγραφή. Για πατήστε το, πατήστε μια παύση και πατήστε το. Λοιπόν, εάν δεν το έχετε πατήσει ήδη και το καμπανάκι να σας έρχονται να το πίσεις. Α, η κάμερα μου κάνει out of focus. Αυτό εστιάζει. Εάν σας αρέσει το βίντεο πατήστε like, μοιραστείτε το στα κοινωνικά σας δίχτυα. Νομίζω αρκετές κοπέλες και κοπέλια μπορεί να θελήσουν αυτό το βίντεο να το μοιραστούν στα κοινωνικά τους δίχτυα. Γιατί έχει θέμα το κουτσουμπολιό. Το κοινωνικό κουτσουμπολιό. Έχω βάλει στον τίτλο σε θηλυκό ο uh, γένο, το κουτσομπόλες και the life κακού θα σας μείνει αλλά αυτό μπορεί καλύτερα να εφαρμόσει και σε κουτσομπόλιδες κουτσομπόλιδες δηλαδή άνδρες που κουτσομπολεύουν λοιπόν όσοι είστε uh, σταθεροί στην uh, θέαση το βίντεο εδώ στο κανάλι θα γνωρίζετε ήδη ότι έχω ανακοινώσει πριν περίπου δύο εβδομάδες σχεδόν δύο εβδομάδες έχω κάνει ένα βίντεο με τίτλο «Αλλαγές στο κανάλι μας και στη ζωή μου», στο οποίο σας ενημερώνω για τις αλλαγές στο κανάλι, ότι δεν θα έχουμε πλέον βίντεο τα Σαββατοκύριακα. Σας λέω ότι την αλήθεια δηλαδή, ότι το κανάλι μας είναι σε μια νέα φάση πειραματικής συμβουλευτικής από το ίδιο το YouTube και ο νέος σύμβουλος μου έχει πει ότι είναι καλύτερα να ανεβάζω λιγότερα βίντεο, ούτως ώστε να προλαβαίνετε να τα βλέπετε. Και η αλήθεια είναι ότι ανέβαζα από την καραντίνα σε ρί, καθημερινά βίντεο, κάτι το οποίο δεν το κάνει εύκολο ούτε για μένα, ούτε για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν τα βίντεο και αγχώνονται που καθημερινώς ανεβάζω βίντεο και δεν προλαβαίνουν κάποιοι να τα δουν. Και σε εκείνο το βίντεο είχα βάλει στο δεύτερο μισό ως θέμα να ανακοινώσω τις αλλαγές στην προσωπική μου ζωή. Το οποίο το έκανα για καθαρά δικούς μου λόγους, <laughs> τους οποίους δεν θα κάνω τη χάρη σε κανένα να τους πω δημοσίως. Οι πραγματικά κοντινοί μου άνθρωποι γνωρίζουν γιατί έκανα αυτή την ανακοίνωση, δεν την έκανα για μένα, δεν την έκανα για να κερδίσω εγώ κάτι, την έκανα για προσωπικούς λόγους που ούτε καν φαντάζεστε και έχουν να κάνουν με την ευημερία άλλων ανθρώπων και όχι τη δική μου, άλλων μέλων της οικογένειας μου, τους οποίους αγαπώ και προστατεύω, Όπω όλα τα μέλη τη οικογένεια μου. Όπως όλοι οι άνθρωποι αγαπούμε ή θα έπρεπε να αγαπούσαμε με καλοήθεια τα μέλη της οικογένειας μας. Δεν έκανα βασάνιστα την ανακοίνωση, ούτε την έκανα για να κερδίσω κάτι, την έκανα γιατί ένιωθα, ένιωσα, έκρινα ότι έπρεπε να την κάνω, την έκανα σε συνεννόηση με τον σύντροφο μου και την κάναμε επειδή ω οικογένεια θέλαμε να δηλώσουμε την παρουσία μας, όχι ονομαστικά, όχι προσωπικά, αλλά ως οντότητα. Σας έχω συνηθίσει σε αυτό εδώ το κανάλι να μιλάω ανοιχτά. Άλλωστε, αυτό ήταν και ο τίτλο τη τηλεοπτική μου εκπομπή για δύο τηλεοπτικέ σεζόν στο Σίγμα Κύπρο. Θέκλα, μιλάμε ανοιχτά. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό μου: Ότι μιλάω ανοιχτά και ότι δεν αποκρύπτω οποιαδήποτε αδυναμία μου ή δυσκολία μου ή οποιαδήποτε λύπη μου ή και οποιαδήποτε χαρά μου. Θεωρώ ότι είναι εγωκεντρικό, εγωιστικό, αλαζονικό. Εκεί που μοιράζεσαι τα στενάχωρα γεγονότα τη ζωή σου, να μην μοιραστεί και κάτι ευχάριστο το οποίο αμή άλλο θα δώσει χαρά και θα δώσει ελπίδα σε ανθρώπους καλοήθης, που η πλειονότητα των ανθρώπων που παρακολουθήσαν το βίντεο είστε καλοήθης. Και είστε καλοήθης όχι γιατί γράψατε σε μένα καλά λόγια, αλλά γιατί χρησιμοποιήσατε τα καλά νέα ενός άλλου ανθρώπου, ενός συνανθρώπου σας, σαν μια ευκαιρία για να δείτε τη ζωή με θετικότητα και σαν μια ευκαιρία για να δείτε ότι άνθρωποι οι οποίοι ταλαιπωρούνται μπορεί κάποια στιγμή να έχουν και όμορφα πράγματα στη ζωή τους, ειδικά αν δουλέψουν σκληρά για να τα αποκτήσουν δεν μου έχει δοθεί τίποτε τζάμπα στη ζωή. Τίποτα δεν μου έχει δοθεί δωρεά. Οτιδήποτε έχω επιτύχει, το έχω επιτύχει με πάρα πολύ κόπο. Έχω πληρώσει στο ακέραιο όλα μου τα λάθη. Έχω κάνει λάθη, ναι. Και τα έχω μοιραστεί εδώ στο κανάλι τα λάθη που έχω κάνει. Γνωρίζετε τα λάθη μου. Γνωρίζετε ότι πάσχω από την ασθένεια της συνεξάρτησης. Την ονομάζω ασθένεια δεν είναι καταχωρημένη ως ασθένεια, αλλά εγώ την ονομάζω ασθένεια. Και γνωρίζετε ότι έχω βιώσει διάφορα και έχω κάνει λάθη. Και τα έχω πει δημοσίω και θα συνεχίσω να τα λέω δημοσίω γιατί για μένα δεν έχει κανένα νόημα να διδάσκει κάποιο από καθέδρα σε κάποιου άλλου ανθρώπου και να το παίζει τέλειο ή να το παίζει ότι έχει την άψογη ζωή, ενώ στην πραγματικότητα είναι και αυτό άνθρωπο, έχει και αυτό δυσκολίε και αδυναμίε. Οκ. Okay. Έχα κάνει και ένα live για αυτό το ζήτημα που είπα και λέω και τώρα ότι νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη για τους χιλιάδες ανθρώπους που με πλημμύρισαν με μηνύματα αγάπης και αυθεντικής χαράς. Είστε ωραίοι άνθρωποι. Όμως, όπως πάντοτε άλλωστε, υπήρξαν και αυτές οι σκοτεινές εξαιρέσεις, μερικές περιπτώσεις μετρημένε στα δάχτυλα του ενός χεριού, ε, αυτό είναι υπέροχο. Σημαίνει ότι το μπλοκάρισμα που έχουμε κάνει στο κανάλι και η απόκρυψη που έχουμε κάνει στο κανάλι, που έχουμε βάλει κακοήθη χρήστε σε απόκρυψη, έχει φέρει αποτελέσματα. Έχει φέρει καρπού. Ελάχιστε. Μετρημένε στα δάχτυλα του ενό χεριού, κάκιστε αντιδράσει. Μία από τι οποίε έλαβα στο Instagram και θα σα το διαβάσω αυτό το μήνυμα, γιατί πραγματικά είναι χρήσιμο να δείτε σε πόση κακοήθεια και πλάνη μπορεί να περιπέσει ένα άνθρωπο. Θα το διαβάσω λίγο. Και θα σα διαβάσω και μια συνομιλία που είχαμε μια προσωπική μου φίλη. Είναι φίλη μου, με γνωρίζει γυναίκα, τη γνωρίζω. Έχουμε γνωριστεί προσωπικά. Προσωπικώ γνωριζόμαστε. Έχουν προσωπική σχέση. Όχι τυπική σχέση. Ε, μιλούσαμε με μηνύματα και μου λέει: Μου φάνηκε απίστευτο που πήγα κάπου για καφέ και άκουσα για πρώτη φορά να σε κάνουν θέμα. Τες βάζω ένα ερωτηματικό. Τι θέμα με έκαναν εμένα όπου πήγες για καφέ. Είχαν άποψη, μου λέει, στον καφέ, οι κυρίες, ότι βιάστηκες να το πεις δημόσια. Δηλαδή έχουμε τρελαθεί. Στενοχωρήθηκα, μου λέει. Ούτε καν σε ξέρουν. Δεν μου αρέσει το κουτσομπολιό, λέει φίλη μου. Κι όμω γι' αυτό γίνονται πολλά πράγματα για το κουτσομπολιό. Μεγάλε γυναίκε δεν τράπηκαν. Πώ νιώθει. Τη λέω: Νιώθω πάρα πολύ καλά. νιώθω <laughs> πάρα πολύ καλά. Τη λέω: Αυτέ οι τύποι σα βλέπουν το κανάλι. Μου λέει: Ναι, βλέπουν το κανάλι. Και μου έκανε εντύπωση ότι τόσα θέματα αυτό βρήκαν να σχολιάσουν. Τη λέω: ναι, ναι, βρε. Αν χωρίσει θέκλα, γεγονό. Σα θυμίζω τώρα, αν όσου το γνωρίζετε, λέω ότι όταν είχα χωρίσει από τον δεύτερο μου σύζυγο, όταν με χωρίσει ο δεύτερο μου σύζυγος στα γενέθλια μου το 2020, είχε γίνει πρώτο θέμα στο Google Search στην Κύπρο για τρει μέρε. Θα έκλαπε το διαζύγιο και είχα βιώσει και τότε την κακοήθεια. Μου λέει, η δημοσιότητα έχει τα αρνητικά τη. γράφω φυσικά, χέστηκα. Εμένα με στενοχωρεί ένα δικό μου άνθρωπο που τον γνωρίζω προσωπικά να εκφράσει κακοήθεια και όχι ο κάθε ένα άσχετο, ο οποίο ταυτίζεται μαζί μου για δικού του λόγου. Αυτό που κάνει προβολέ. Λοιπόν, και μου λέει, να σου πω την αλήθεια, εγώ αν ενοχλούμουν, θα στο έλεγα κατάμουτρα. Και τη λέω, μα γιατί είναι ενοχληθεί για την προσωπική μου ζωή, για το τέτοιο μου και για το σκυλί μου. Πάμε καλά, σοβαρά τώρα. Πάμε καλά και το συζητάμε. Αλήθεια όμως, ε. Seriously, πραγματικά, αλήθεια. Είναι απίστευτο πόσο θράσος έχουν κάποιοι άνθρωποι, πώς α, λέει, δίνεις θάρρος στο χωριάτι και μπαίνει με τις ποδίνες, με τις μπότες πάνω στο κρεβάτι, λέμε στην Κύπρο. Δώσε θάρρος στο χωριάτι και θα ανέβει με τις ποδίνες στο κρεβάτι. Δηλαδή, συναντούν έναν ψυχολόγο που κάνει βίντεο ψυχοεκπαίδευση στο YouTube, μια ψυχολόγο στην περίπτωση αυτή, η οποία έχει την καλοσύνη να είναι ανθρώπινη και να μοιράζεται και τι χαρέ τη και τι λύπε τη, επεξεργασμένα και στον κατάλληλο χρόνο. Μια ψυχολόγο η οποία δεν το έχει κρύψει ποτέ ότι κάνει και η ίδια ψυχοθεραπεία. Άρα, σύμβουλη και διάγνωση έχει πάρει από την ψυχολόγο τη. Δεν σα περιμένει εσά. Να καταχράσει την καλοσύνη τη και να μπαίνει στη διαδικασία να την κατακρίνεις και να την κουτσομπολεύει. Και επειδή δεν βρήκαν κάτι άλλο να κουτσομπολέψουν στην παρούσα περίπτωση αυτέ, βρήκαν ότι βιάστηκα να το πω δημόσια. Α, καλά. Πού να ξέρουν αυτέ και πότε γνωριστήκαμε τον σύντροφό μου και από τι είδου ελέγχου περάσαμε και του εαυτού μα και τη σχέση μα, τι μα έχουν πει οι ψυχολόγοι μα, πώ το διαχειριζόμαστε, με πόση πνευματικότητα αντιμετωπίζουμε το ζήτημα, τίποτα. Όχι. Πρέπει κάτι να πούν. Οι ψυχούλες. <laughs> ψυχούλες. Λοιπόν, και έρχεται στο Instagram ένα μήνυμα από μία τύπισσα. Θέλω να πιστέψω πως είναι γυναίκα. Μπορεί και να μην είναι γυναίκα. Είχε χρησιμοποιήσει ένα ψευδώνυμο γυναικείο, ρε παιδί μου. Μπορεί και να μην είναι γυναίκα. Ένα μήνυμα. Γκροτέσκ. Απέσιο. Απεσιότατο. Και μου γράφει. Χρησιμοποιούσατε το κανάλι σας δηλαδή τους εγγεγραμμένους σας, για να αντιμετωπίσετε τη μοναξιά σας. Έχει βγάλει τώρα αυτή τη συμπεράσμα ότι εγώ χρησιμοποιούσα. Έλα ρε. Ένα λεπτό να εστιάσει η κάμερα. Α. Έχει βγάλει αυτή η πανέξυπνη τώρα συμπεράσμα ότι εγώ χρησιμοποιήσω στο παρελθόν το κανάλι μου για να αντιμετωπίσω τη μοναξιά μου. Τώρα πώς το έχει βγάλει αυτό το συμπέρασμα δεν ξέρω, επειδή ποτέ δεν θα κάνω βίντεο Σάββατο και Κυριακή σημαίνει ότι παλιότερα έκανα βίντεο για να χρησιμοποιώ το κανάλι. πόση ανισορροπία και ασυμβατότητα μεταξύ λόγου και πράξεων σας. Με κατηγορή με στόμφο, ότι άλλα έλεγα και άλλα κάνω. Λοιπόν, θα κάνουμε πάντα live, θα, θα, ξαφνικά πάνε και τα βίντεο το Σαββατοκύριακο. Πότε είπα εγώ θα κάνουμε πάντα live. Ποτέ δεν είπα θα κάνουμε πάντα live. Μπορεί να είπα το Σάββατο θα κάνουμε live και εκείνο το Σάββατο κάναμε live. Μπορεί να είπα την Τρίτη θα κάνουμε live και εκείνη την Τρίτη κάναμε live. Μπορεί να μην είπα καθόλου τίποτα και να έκανα live όπω έκανα προσφάτω και θα ξανακάνω όποτε έχω κέφι να κάνω live. Και όποιο έχει κέφι να το παρακολουθήσει, θα το παρακολουθήσει. Έχουμε κάνει συμβόλαιο. Στα Χανιά είχατε κοινοποιήσει ότι ήταν μόνιμη μετάβαση και όχι προσωρινέ διακοπέ. Μετά τα γυρίσατε. Πού τι είπα εγώ στα χανιά, Ότι είναι μόνιμη μετάβαση. Είπα ότι πήγα στα χανιά, Ότι παρέμεινα στα μαχανιά και σκεφτόμουν μήπω να έμενα στα χανιά. Τελικά αποφάσισα ότι δεν θα έμενα στα χανιά για λόγου του οποίου γνωρίζει και η ψυχολόγο μου και οι πραγματικοί μου φίλοι γνωρίζουν. Και επειδή του γνωρίζουν, με συμπονούν κιόλα. Και εκεί ήταν. Δεν είπα κανένα ψέμα. Όταν είχα βιώσει μία τοξική σχέση με έναν και καλυμμένο κακοήθεια, την αρχισεστή, δεν το είπα αμέσω. Πήγα, έκανα ψυχοθεραπεία πολύ καιρό και 1,5 χρόνο μετά άνοιξα το στόμα μου και το είπα. Ότι είχα για 6 μήνε μια σχέση ναρκιστική κακοποίηση. Που εκείνη η σχέση ήταν αυτή που λειτουργήσε ω τη χαριστική βολή για να συνειδητοποιήσω πόσο σημαντικό πρόβλημα ήταν η συνεξάρτηση σε μένα και να το ψάξω βαθύτερα και να επωφεληθεί και το κανάλι. Θυμάστε πόση στροφή έκανε το κανάλι από τον Ιανουάριο του 22 και μετά. Mm? Ό,τι ξέρω, σα τα λέω. Ό,τι μαθαίνω σας τα μεταδίδω. Ό,τι πρόοδου κάνω προσπαθώ να τις μοιραστώ μαζί σας και προσπαθώ να σας παρακινήσω ώστε να τις κάνετε κι εσείς. Βρισκόμαστε σε ένα χώρο, στο χώρο της ψυχοεκπαίδευσης, όπου τα ζητήματα των διαπροσωπικών σχέσεων μπαίνουν συνεχώς υπό νέα επιστημονική σκοπιά. Έχει τεράστιες εξελίξεις και πολύ γοριέ ο χώρος μας, πολύ γρήγορες. Μόλις τα μάθω προσπαθώ να τα εφαρμόσω και προσπαθώ να τα μεταδώσω. Δεν ήξερα κάτι καμιά φορά και να μην το πω. Να μην μιλήσω περί γάμου. Παιδιά, συγγνώμη, εγώ ποτέ είπα ότι δεν πρόκειται ποτέ να ξαναπαντρευτώ ή ότι θα ξαναπαντρευτώ. Ποτέ είπα ότι θα κάνω το ένα ή θα κάνω το άλλο. Πότε έχω κάνει δηλώσεις υπέρ του γάμου ή αντίον του γάμου. Πότε. Το μόνο που έχω πει και ισχύει είναι ότι δεν έχω κάνει μια υγιή σχέση στο παρελθόν. Επειδή υπήρξα βαριά συνεξαρτούμενη. Και ότι βρίσκομαι σε διαδικασία θεραπεία από την αποεξάρτηση. Και ότι είμαι σε πολύ καλό δρόμο. Και το λέει ο ψυχολόγο μου αυτό το πράγμα. Το λέει και ο ψυχίατρο μου, δεν το λέω μόνοι μου. Γιατί θεωρώ ότι έχω τεράστια ευθύνη, είτε αν δουλεύω ω θεραπεύτρια, είτε αν δουλεύω ω ψυχοεκπαιδευτρία, να κάνω τακτικά ψυχοθεραπεία. Τεράστια ευθύνη. Να φροντίζω να είμαι καλά να είμαι ψυχικό ισορροπημένη, ούτω ώστε να μην μεταφέρω κάποια ανισορροπία, αυτά που με κατηγορεί ότι μεταφέρω. Λοιπόν, σταυρό γιατί φοράτε! <Συσχελίου> 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 δικαίωμα σα φυσικά. Αληθιά είναι δικαίωμα μου να φορά σταυρό. Είναι δικαίωμα μου. Αλλά από το βήμα σα άλλα λέγατε. Πότε είπα εγώ από το βήμα μου ότι είμαι εναντίον του να φοράω σταυρό ή είμαι υπέρ του να φοράω σταυρό. Πότε, είπα, πότε μίλησα εγώ για το ζήτημα του σταυρού. Δηλαδή, επειδή έχω πει ότι υπήρξα πολύ θρησκόληπτη στο παρελθόν και έχω δηλώσει κατά καιρού ότι νιώθω religious free, ελεύθερη από θρησκεία, δεν δικαιούμαι εγώ να φορέσω ένα σταυρό. Αμαυρώνω το σταυρό, άμα το φορέσω, τον εκμαυλίζω ή θεωρείται ότι φορώντας το σταυρό κάνω κάποια δήλωση. Πάλι δεν γνωρίζετε γιατί φοράω σταυρό και ποιο μου έκανε δώρο αυτό το σταυρό και για ποιο συμβολικό λόγο φοράω το σταυρό και δεν σα αφορά Ακαλά Α, καλά, θύμπωσε η άλλη επειδή μου, φορήσα σταυρό. Έχω μείνει άναυδη από την ύπαρξη σας ολόκληρη, εγώ και πολλοί άλλοι εδώ. Ποιοι είναι οι πολλοί άλλοι, μάνα μου. Είσαι μία μονάδα η οποία μπήκε στον κόπο να φτιάξεις ψεύτικο λογαριασμό στο Instagram που σε πάνω σου για να μου πει όλες αυτές τις κακίες για να βγάλεις την κακοήθεια σου από μέσα σου. Και έχεις, εσύ έχεις μείνει άναυδη. Αν είχε κι άλλους θα έγραφαν κι άλλοι. Αυτό το κάνουν πολλοί κουτσομπόλες. Εμείς, λέμε αυτό, εμείς έχουμε αυτή την άποψη. Μην μιλάς στον πρώτο πληθυντικό. Μιλάς στον πρώτο ελληνικό. Εσύ είσαι γεμάτη κακία. Και εσύ μιλάς με αυτή την κακοήθεια. Και εσύ έχεις σκάσει από το φθόνο. Και εσύ θέλεις να προκαλέσεις ζημιά. Και εσύ δεν έχεις δικιά σου ζωή. Και εσύ καλά κάνεις να βρει δικιά σου ζωή. Get a life, που λένε οι Ιγγλέζοι. Βρε δικιά σου ζωή για να μην ασχολείσαι με τη ζωή των άλλων. Get a life. Αλλιώ η κακοήθεια θα σου μείνει. Το τελευταίο live δεν το κάνατε επειδή πραγματικά το θέλατε. Τελίτσε, τελίτσε, τελίτσε. Αναγκαίο κακό. Πού ξέρει εσύ τα κίνητρά μου. Είσαι medium. Είσαι medium. Πού ξέρει εσύ τα κίνητρά μου και γιατί έκανα το τελευταίο live. Που ξέρει εσύ γιατί το έκανα, γιατί άφησα να εννοηθεί πως το έκανα. Ακαλά. Ακαλά. Το τελευταίο live το έκανα. Ένα από του λόγου που έκανα το τελευταίο live, εκτό από του προφανεί του οποίου εξήγησα στο τελευταίο live, ήταν ότι το πρωί εκείνη τη μέρα είχα μια συνάντηση με τον σύμβουλο μου από το YouTube, ο οποίο μου είπε: Θέλω να κάνει ένα live για να δούμε πώ δουλεύει δυναμικά το live σε σένα. Γιατί έχει καιρό να κάνει live και έχω παρατηρήσει ότι στο κανάλι σου. Συγκεντρώνεται πολλοί κόσμο όταν κάνει live. Και ήμουν έτοιμη να γυρίσω εκείνο το βίντεο και είπα: Γιατί δεν το κάνω live, για να δει να δώσω το παράδειγμα στο Γιούρι, το σύμβουλο μου από την Google, να. από, YouTube, από το YouTube, να μελετήσει τι δυναμικέ του live. Και επίση το έκανα το live για να δω πώ δουλεύει το live όταν το κάνω στο σπίτι που είναι τα μικρά παιδιά. Κοιμόταν ο μικρό, η μικρή ήταν ξύπνια. Απορώ γιατί δεν με έκραξε που ήταν η μικρή ξύμνια. Απορώ. Απορώ. Λοιπόν. Δεν έχει να κάνει με το ότι δεν σας θέλουν εγγεγραμμένοι ευτυχισμένοι. Όχι. Όποιο είναι εγγεγραμμένο και νιώθει ότι τον χρησιμοποιούσα για να αντιμετωπίσω την ποραξιά μου και ότι τον κατηγορώ ότι δεν με θέλει ευτυχισμένη να απεγγραφεί. Εγγραφείτε, Όσοι έχετε αυτή την άποψη. Έχει να κάνει με το χάος που δεν μπορείτε να δείτε. Δεν μπορώ να δω το χάος. Όχι αγάπη μου. Μπορώ να κοιτάζω το χάος κατάμματα και αυτό σε ενοχλεί. Δεν είναι ωραίο να διαβάζετε άσχημα κατά εσά μηνύματα που σα γράφω με ειρωνικό ύφο. Όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο και το διασκεδάζω. Και με αυτό το ύφο ακριβώ διαβάζω και το δικό σου μήνυμα. Και άμα θε να μην το διαβάζω, μου ξαναστείλει. Μακάρι η πρόβλεψη κάποιον, και το κάποιον το γράφει με όμικρο αντί με ομπέγα, όχι, τα κάποιοι έχουν προβλέψει ότι θα φώ τα μούτρα μου υποθέτω, να μην επαληθευτεί. Με τρομάζει τώρα. Oh, τρομοκρατήθηκα. Κάποιοι, αυτοί δηλαδή, προβλέπει ότι θα φώ τα μούτρα μου και ότι θα αποτύχει το καινούριο μου ξεκίνημα στη ζωή. Η αναδημιουργημένη μου οικογένεια θα αποτύχει. Αυτό λέει, μακάρι η πρόβλεψη κάποιον να μην επαληθευτεί είναι, στην ουσία με καταργείται να επαληθευθεί η πρόβλεψη τη δική της, την οποία ονομάζει ως πρόβλεψη κάποιον... Εντάξει, έχει όλη την κακοήθεια για να με διαγνώσει. Και τις γράφω και εγώ πάλι στο όπως τα λέτε. Εξαιρετική κακοήθης διάγνωση. Τέλο πάντων, όπως και να έχει. Όπως και να έχει. Λοιπόν, ας μιλήσουμε και λίγο σοβαρά. Είναι μεγάλη πνευματικότητα να μπορείς να χαίρεσαι με τις χαρές των άλλων ανθρώπων όταν εσύ βιώνεις λύπες. Είναι τεράστια πνευματική πρόκληση να είμαστε και να γίνουμε αν δεν είμαστε εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί στη ζωή μας να περνάμε δυσκολίες, μπορεί να περνάμε μοναξιά, μπορεί να περνάμε ερωτική απογοήτευση, Μπορεί να περνάμε μία φάση στην οποία να μην νιώθουμε όμορφα με τον εαυτό μας, αλλά παρόλα αυτά να έχουμε την πνευματικότητα και την καλοήθεια να χαιρόμαστε που οι συνάνθρωποι μας περνάνε όμορφες στιγμές. Όπως επίσης να έχουμε την πνευματικότητα και την καλοήθεια να συμπονούμε τους συνανθρώπους μας που περνούν δύσκολε στιγμές, ακόμη και όταν εμείς δεν περνούμε δύσκολε στιγμές. Αυτό είναι η πνευματικότητα. Ένας άνθρωπος που δεν έχει πνευματικότητα ο μόνο τρόπο για να σταματήσει να κουτσομπολεύει του άλλου είναι να βρει μια δική του ζωή. Get a life, που λένε οι Ιγκλέζοι. Να το πω έτσι λίγο πιο λιανά. Αν εσύ ρε παιδί μου δεν έχει τη ζωή σου αγάπη, δεν έχει τη ζωή σου έρωτα, δεν έχει τη ζωή σου σεξ, ενοχλείσαι την ιδέα ότι κάποιο άλλο μπορεί να έχει αγάπη, μπορεί να έχει έρωτα στη ζωή του, μπορεί να κάνει σεξ και θα βάζα από πάνω σου. Αν όμω είσαι απασχολημένο και έχει γεμάτη την, ξέρω, την καρδιά σου, τι άλλο έχει, δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί. Αυτό είναι ο εύκολο τρόπο του get a life. Δηλαδή, μια η οποία ενοχλείται που εγώ έχω άνθρα, πάει να βρει και αυτή η να πάει να βρει ότι τι, 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 θα βρει. Υποκατάστατο, δεν ξέρω. Να βρει. Δεν ξαναλέω, είναι ελάχιστε οι περιπτώσει των ανθρώπων οι οποίοι εξέφρασαν αυτή την κακοήθεια και αυτό το βίντεο πραγματικά το κάνω για να σα δώσω το μήνυμα ότι όταν μα κουτσομπολεύουν οι άλλοι, αυτό έχει πολλά να πει για αυτούς που μας κουτσομπολεύουν. It speaks volumes for them. Δεν έχει να κάνει με μας όταν οι άλλοι μας κουτσομπολεύουν. Με εμά έχει να κάνει όταν εμείς κουτσομπολεύουμε τους άλλους. Αν βρούμε τον εαυτό μας στη θέση του να κουτσομπολεύουμε, ας κάνουμε ορισμένες ερωτήσεις στον εαυτό μας. Γιατί τώρα ασχολούμαι με τον άλλο άνθρωπο. Τι μου λείπει εμένα από τη δική μου ζωή, ούτως ώστε να το φθονήσω από τη ζωή του άλλου. Γιατί κοιτάζω τον άλλον και όχι εμένα. Μ? Μ? Γιατί, γιατί δεν κοιτάζω τη δικιά μου την καμπούρα. Γιατί δεν βάζω όλη αυτή την ενέργεια και αυτή την ευθυκρισία που νομίζω πως έχω ή την κρίση που νομίζω πως έχω, γιατί δεν σπαταλάω όλη αυτή τη συναισθηματική και γνωστική ενέργεια για να βελτιώσω τον εαυτό μου και τη χρησιμοποιώ για να κακολογήσω έναν άλλον άνθρωπο. Γιατί στέλνω τοξικά vibes, τοξικέ δονήσει στο σύμπαν. Γιατί να είμαι αυτό ο κακοήθη άνθρωπο. Και στο τέλο η κακοήθεια θα μου μείνει. Το είπα και στο χθεσινό βίντεο. Ότι εγώ στέλνω την αγάπη μου και στέλνω ευχέ οι άνθρωποι να είναι ευτυχεί, να είναι χαρούμενοι, να είναι πλήρει, να έχουν πνευματικότητα. Αλλά είπα, εάν εναγκαλίζουν την κακοήθεια του, την αλαζονία του, τον δικαιωματισμό του και την τυφλαμάρα του, δεν θα μπορέσουν να πάρουν τι δικέ μου τι ευχέ ούτε κανένα άλλο. Δεν είναι οι ευχέ των άλλων που μα σώζουν, ούτε η κατάρρευση των άλλων που μα βάζουν σε δυστυχία. Αυτό που μα σώζει είναι η προσωπική δουλειά που κάνουμε καθένα με τον εαυτό μα, η πνευματικότητά μα. Κανένα δεν έχει όφελο αν δεν κοπιάσει. Αν δεν δουλέψει, δεν θα φάσει. Αν δεν κοπιάσει, δεν θα ανταμυφθεί. Είτε μα άρεσε, είτε όχι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι θα πω σε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκουν ότι στο περιβάλλον τους το άμεσο Εκεί που πάνε και πίνουν καφέ, υπάρχουν κουτσομπόλε και κουτσομπόλιδε. Σκεφτείτε λίγο αν αξίζει τον κόπο να αλερώνετε το πνεύμα σα με πνευματικά σκουπίδια. Το κουτσομπολιό είναι πνευματικά σκουπίδια. Είναι πνευματική ρήπη. Τι σημαίνει κουτσομπολιό, Σημαίνει ότι σχολιάζω έναν άνθρωπο χωρί αυτό να είναι μπροστά και χωρί να μου έχει ζητήσει τη γνώμη του. Κάνω τον ειδήμονα για τη ζωή ενός άλλου ανθρώπου επειδή φθονώ τον άλλον άνθρωπο. Με ενοχλεί που κάποιος άλλος άνθρωπος έχει στη ζωή του μια εξέλιξη και θέλω να το υποβαθμίσω, θέλω να το μειώσω, θέλω να προσβάλλω τη χαρά του άλλου ανθρώπου και να ευχηθώ και όλας να φάει τα μούτρα του. Αυτό είναι το κουτσομπολιό. Και το κουτσομπολιό δεν έχει κανένα απολύτω όφελο ούτε για αυτό μου κουτσομπολεύει, ούτε για αυτό που είναι το αντικείμενο του κουτσομπολιού. Στο βιβλίο μου Να μείνω ένα φύγω, είχα γράψει για την κυρία του Τσαγιού, που είχε κάνει τσάι για να συζητήσουμε τι άλλε κυρίε. Έφτασε πριν ένα τσάι, όχι ένα καφέ. Για να συζητήσουμε τι άλλε κυρίε για ποιο λόγο χώρισα από τον πρώτο μου το γάμο και μήπω έχω απαντήσει τον άνδρα μου τότε. Δεν τα έχω καταφέρει μέχρι σήμερα να απαντήσω. Ποτέ μιλες ποτέ, δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί. Δεν έχω σκοπό να το πράξω, αλλά δεν έχει τύχει ποτέ να απαντήσω. Να με απαντήσω, φαντάζομαι ή γνωρίζω πω έχει συμβεί. Να απαντήσω δεν έχει συμβεί. Χωρί να σημαίνει κάτι αυτό. Δεν σημαίνει ότι είμαι ανώτερο άνθρωπο από άλλου που έχουν προβεί σε απιστή έξω σε σχέση. Καμία σχέση. Δεν το έπραξα. Και ίσω ο λόγο που δεν το έπραξα είναι γιατί πολύ γρήγορα, μόλι αντιληφθώ ότι βρίσκομαι σε λάθο κατάσταση, σηκώνουμε και φεύγω. Κάτι το οποίο δεν κατάφερα στο... στον προηγούμενο γάμο μου. Δεν το κατάφερα. Να φύγω, έφυγε και μετά άνοιξαν τα μάτια μου. Γαμημένη σε εξάρτηση. Condependency. Dacking Condependency. να gang. Okay. Εννοείται πως δεν είμαι τέλεια, όπως και κανείς άλλος δεν είναι τέλειος. Όπως και αυτοί που σχολιάζουν και ξεκατηνιάζονται δεν είναι τέλειοι. Εννοείται. Εννοείται πως έχω κάνει λάθη στη ζωή μου και εννοείται πως αναπόφευκτα θα κάνω και στο μέλλον λάθη στη ζωή μου, γιατί είμαι άνθρωπος. Δεν είμαι Θεός και δεν είμαι τέλεια. Όμως, σε καμία περίπτωση δεν είναι υγιές να κουτσομπολεύει οποιοδήποτε τον οποιονδήποτε. Θα πω αυτό που έχω πει πολλές φορές, ότι η μόνη περίπτωση που δίνουμε τη γνώμη μας για κάτι ή για κάποιον, είναι όταν εμείς είμαστε ειδικοί και όταν ξεκάθαρα και ευκρινώς έχει ζητηθεί η γνώμη μας. Δεν μας πέφτει λόγος πώς ζει τη ζωή του ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι ούτε το παιδί μας, ούτε ο θεραπευόμενος μας, ούτε ο μαθητής μας, ούτε η μαθήτρια μας, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ούτε ο πελάτης μας ή ο ασθενής μας. Δηλαδή κάποιοι το έχουν παρακάνει με τις προβολές, δηλαδή ταυτίζονται. Προφανώς η, οι, οι ακα η κυρία που είχε γράψει το μήνυμα στο Instagram και το καταλόγηστο, δηλαδή μιλάμε για παρανοϊκές καταστάσεις, Προφανώ προφανώς είχε ταυτιστεί μαζί μου και θεωρούσε ότι ε, ίσως και αυτή να είναι, να μόνη τη, να την έχει χωρίσει και αυτήν ο άνδρας όταν την είχε χωρίσει εμένα ο προηγούμενο μου άνδρας και να έμεινε μόνη τη και να είναι ωραία τι ωραία να έχω και μια γνωστή ψυχολόγος την έχει χωρίσει ο άνδρας της και είναι μόνη τη, τι ωραία τι καλά θέλω να παραμείνει αυτή η ψυχολόγος μόνη για να νιώθω ότι εγώ δεν είμαι χάλια που εγώ δεν χάλια που είμαι μόνη μου ούτε Έκανα κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια για να μην είμαι μόνη μου. Αυτό που έκανα, δεν το έχω αποκρύψει. Ήταν εντατική ψυχοθεραπεία και εντατική προσπάθεια για να ξεπεράσω τη συνεξάρτηση. Και έχω πει και πάρα πολλά όχι. Δεν το έχω κρύψει ότι έχω βγει πολλά ραντεβού και έχω πει πολλά όχι. Ολάκι και εγώ έχουμε πάει σε πολλά ραντεβού και έχουμε πει πολλά όχι. Και πραγματικά, όποιο ή όποια νιώθει την ανάγκη να με κριτικάρει, by all means, μπορεί να το κάνει, αλλά όχι σπίτι μου. Όχι. Δεν θα σας αφήσω να χέσετε στο κρεβάτι μου. Απεγγραφείτε από μόνοι σας όσοι έχετε την ανάγκη να κριτικάρετε. Και να βγάλετε χολή και όξος σε μια φάση που ένας άνθρωπος είναι καλά. Πρέπει να υπερτονίσω ότι χιλιάδες άνθρωποι, κυριολεκτικά χιλιάδες άνθρωποι, μου εξέφρασαν την αγάπη τους, μου εξέφρασαν τη χαρά τους για τη χαρά μου, με πολύ συγκινητικό τρόπο, όχι μόνο στα σχόλια που είναι πάρα πολλά κάτω από τα βίντεο και κάτω από το live που έκανα την προηγούμενη εβδομάδα και κάτω από το βίντεο αλλαγές στο κανάλι μου και στη ζωή μου, αλλά και σε σωρία προσωπικών μηνυμάτων, email και το καθεξής και τους έχω απαντήσει. Και τους ευχαριστώ και δημοσίω. Και θέλω να πω ότι είναι ένδειξη πνευματικότητας. Να μπορείς να χαίρεσαι με τη χαρά του άλλου, ακόμη και αν εσύ περνά μια δύσκολη φάση. Θυμάμαι πριν δύο χρόνια το καλοκαίρι μια φίλη μου η οποία ήταν πολύ καιρό ταλαιπωρημένη. Πολύ ταλαιπωρημένη κοπέλα αυτή από δύο διαφορετικούς γάμους, δύο πολύ κακοποιητικά διαζύγια, χάλια φάση. Έκανε μια γνωριμία, ήταν το καλοκαίρι του 22, είχε ένα μισή χρόνο. Και τη το έλεγα και το πιστεύω και το πίστευα και το πιστεύω, ενθουσιάστηκα γιατί λέω εσύ το έχεις πολύ περισσότερο ανάγκη από μένα να είσαι με έναν καλό άνθρωπο. Χάρηκα τόσο πολύ με τη χαρά τη και εξακολουθώ να χαίρω. Και ήμουνα μόνη το καλοκαίρι του 22 και ήμουνα και αρκετό καιρό μετά το καλοκαίρι του 22 μόνη μου. Μπορούσα όμως να χαρώ με τη χαρά της φίλης μου και εκεί κατάλαβα, όταν με έπιασα να χαίρω με τη χαρά της φίλης μου, εκεί κατάλαβα ότι ήμουνα σε πολύ καλό δρόμο. Γιατί όταν ήμουνα πολύ πιο πίσω πνευματικά, δεν κουτσομπόλευα, δεν έλεγα κάτι, αλλά ένιωθα έτσι ένα σφίξιμο μέσα μου γιατί αυτή να είναι καλά και εγώ να μην είμαι. Όχι. Το καλοκαίρι του 22 είπα: Χαίρομαι που είσαι καλά και α μείνουμε εγώ. Μακάρι να σε για πάντα καλά και α μείνουμε εγώ. Χωρί να σημαίνει ότι αν ο άλλο είναι καλά δεν θα είμαστε εμεί. σα ίσα, ίσα! Αν ο άλλο είναι καλά, έχουν περισσότερε ελπίδε για να είμαστε κι εμεί. Σα στέλνω την αγάπη μου και σα παρενώ. Εάν κάνετε παρέα με κουτσομπόλε και κουτσομπόλιδε, να ξανασκεφτείτε μήπω και αυτοί οι άνθρωποι ρηπαίνουν τη ζωή σα και ρηπαίνουν το πνεύμα σα. Και αν εσεί οι έχετε πιάσει τον εαυτό σα να κουτσομπολεύετε, πάρτε αυτό τον εαυτό σα στη ψυχοθεραπεία και για να γεμίσετε τα κενά, αλλά και για να αποκτήσετε πνευματικότητα και επιδοθείτε στο πνευματικό αγώνα, στη ψυχοεκπαίδευση και στη ψυχοθεραπεία. Θέλω στα σχόλια να μου γράψετε αν σα έχει τύχει να πιάσετε τον εαυτό σα να κουτσομπολεύει και πώς το καταλάβατε και πώς το ξεπεράσατε. Ή αν εσείς έχετε πέσει στόχος κουτσομπολιού και για ποιο λόγο νομίζετε ότι σας κουτσομπόλευα. Ας ανοίξουμε ένα διάλογο, έναν ειλικρινή διάλογο γύρω από το κουτσομπολιό. Ας πάψουμε να το αφήνουμε να περνάει απαρατηρητό. Είναι τοξικό το κουτσομπολιό. Είναι τοξικό και είναι συνιστά ψυχική βία. παρόλο που υπήρχαν παλιότερα πριν 15 χρόνια κάποιες μελέτες που έλεγαν ότι το κουτσομπολιό κάνει καλό στη ψυχολογία μας, αυτό είχε περισσότερο να κάνει με τις αναρτήσεις στα κοινωνικά δίχτυα, με τα δημοσιεύσεις τα περιοδικά, τα κουτσομπολίστικα που διαβάζουμε για τη ζωή των άλλων και ξεχνάμε τις δικές μας. Υπήρχαν κάποιες τέτοιες μελέτες, οι οποίες όμως δεν λάμβαναν υπόψη τη ψυχική ζημιά που παθαίνει και το αντικείμενο του κουτσομπολιού, και ο ίδιος αυτός που κουτσομπολεύει, αλλά και οι άνθρωποι που ακούνε το κουτσομπολιού. Γεια! Yeah.